Στι τελευταίε εξέλιξει του Κυπριακού αναφέρεται στη συνέντευξη του στη σημερινή, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο χαρακτηρίζοντα ω κομβική την παρούσα φάση στη διαδικασία επίλυση του Κυπριακού, εφόσον όπω επισημαίνει από την έκβασή τη, θα διαφανεί πόσο εφικτό είναι ο στόχο για επίλυση του εθνικού μα προβλήματο εντό του 2016. Ξεκαθαρίζει παράλληλα ότι ούτε διασύνδεση υπάρχει ανάμεσα στου ενεργειακού σχεδιασμού τη Κυπριακή Δημοκρατία και τη διαδικασία διαπραγμάτευση, διαμηνύοντα ότι αυτοί θα συνεχιστούν απερίσπαστα και με βάση τα διαμορφωθέντα χρονοδιαγράμματα. Με βάση τη μεθοδολογία που συμφωνήθηκε με τον Τουρκοκύπρο, ηγέτη έχει ληφθεί απόφαση εντατικοποίηση τη διαδικασία με συναντήσει δυο φορέ τη βδομάδα μεταξύ των δύο ηγετών, όπου αναμένεται να συζητηθούν διεξοδικά όλα τα εκκρεμούντα ζητήματα σχετικά με τα κεφάλαια τη διακυβέρνηση οικονομία, Ευρωπαϊκή Ένωση και Περιουσιακού, με στόχο τη μί των διαφορών και ελαχιστοποιήσεων αποκλήσεων. Να υπάρξει συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών στα κεφάλαια του εδαφικού και τη ασφάλεια, ούτω ώστε να υπάρξει κατανόηση των βασικών θέσεων των δύο πλευρών και προσπάθεια επίτευξη συναντηλήψεων ή και συγκλήσεων. Να ξεκινήσουν οι λεπτομερεί διαπραγματεύσει πάνω σε πολύ ευαίσθητα θέματα όπω η πρώτη ημέρα τη λύση, η πρωτη μερα τη ομοσπονδιακών νομοθεσιών, του Ομοσπονδιακού Συντάγματο και των συνταγμάτων των συνιστοσών πολιτιών. Πρόκειται για μια κομβική στιγμή στη διαπραγματευτική διαδικασία, σημείωσε ο Νίκο αφού με τα αποτελέσματα έτσι θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό το πώ μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία και πόσο εφικτός είναι ο στόχο κατάληξη σε μια συμφωνία μέχρι το τέλο του 2016. Δεν υπάρχει όποια σύνδεση ανάμεσα στην υλοποίηση των ενεργειακών μα σχεδιασμών και των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Μιλώντα στον συνάδελφο Μιχάλη Παπαδόπουλο, τόνισε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία των συνομιλιών για λύση του Κυπριακού και τον καθορισμό τη οικονομική πτυχή μια επανενομένη Κύπρου έχουν εμπλακεί διεθνεί οικονομικοί οργανισμοί. Με την ολοκλήρωση των ελόγων μελετών αποκάλυψε ότι θα έχουμε ενώπιό μα ανάμεσα σε άλλα στοιχεία και πραγματικά δεδομένα για να αντιμετωπιστεί αυτή η σημαντικότητα τη πτυχή προσπάθεια επίλυση του Κυπριακού. Σε σχέση τώρα με την αξιοποίηση των εσόδων από την εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου, ξεκαθάρισε ότι αυτό που μόνο έχει αποφασιστεί από την κυβέρνηση είναι αυτό που αντικατοπτρίζεται στο νομοσχέδιο που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στι 13 Ιουνίου και που ρητά προβλέπει την ίδρυση Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων.